περίπου 1 δισεκατομμύριο άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι παχύσαρκα μέχρι το 2030. Τα στοιχεία είναι πιο τραγικά για τη χώρα μας, αφού ήδη 6 στους 10 ενήλικες και το 47% των παιδιών ηλικίας 5 έως 7 ετών είναι παχύσαρκα. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της παχυσαρκίας η Συμμαχία για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας. Κύριε καθηγήτα, ποιες είναι οι συνέπειες της παχυσαρκίας στην σωματική και την ψυχολογική υγεία? Η παχυσαρκία είναι νόσος που έχει πολλές συνέπειες και επηρεάζει το σύνολο των οργάνων και των συστημάτων του οργανισμού. Αυξάνει την αρτηριακή πίεση, αποτελεί τον κύριο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση διαβήτη τύπου 2. Προκαλεί λιπόδη νόσο του ύπατος. Προκαλεί υπογονιμότητα. Επηρεάζει τη λειτουργία των πνευμόνων, με την έννοια ότι ένα άτομο που είναι παχύσαρκο υπερβολικά δεν μπορεί να ανασάνει κανονικά. Επηρεάζει τα οστά και τις αρθρώσεις, μειώνει το προσδόκιμο επιβίωσης και σχετίζεται με 14 διαφορετικά είδη καρκίνου θετικά και έντονα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, η παχυσαρκία έχει συνέπειες για το σύνολο των οργάνων και γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία η πρόληψη και η αντιμετώπιση της. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι μετά το κάπνισμα είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας κινδύνου για όλες τις υπόλοιπες ασθένειες. Ακριβώς και ιδιαίτερα τις ασθένειες που σκοτώνουν σήμερα, όπως είναι το έμφραγμα, το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως είναι τα προβλήματα με τους νεφρούς, η αθυροσκλήρωση, όλα έχουν σχέση με την παχυσαρκία. Μπορεί να έχει συνέπειες η παχυσαρκία και στην εξέλιξη του καρκίνου? Βεβαίως, καταρχήν αποτελεί τον κύριο προδιαθεσικό παράγοντα για 14 διαφορετικούς τύπους καρκίνου, όπως είπαμε, και τα παχύσαρκα άτομα όταν έχουν καρκίνο τα πάνε χειρότερα από τα άτομα που είναι νορμοβαροί, που έχουν καλό φυσιολογικό βάρος. Πώς μπορούμε να προλάβουμε την παχυσαρκία και γενικότερα ποιες είναι οι δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας? Η δημόσια υγεία έχει μία πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Και κυρίως αυτός ο ρόλος έγκυται σε δράσεις πρωτογενούς πρόληψης. Πρωτογενής πρόληψη είναι η πρόληψη που γίνεται σε οριζόντιο επίπεδο. Να αποφύγουμε τους παράγοντες που οδηγούν στην παχυσαρκία ή να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μην εκτεθούν σε αυτούς τους παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να κάνουμε δράσεις είτε σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό και σε περιβαλλοντικό επίπεδο, στο φυσικό περιβάλλον. Ατομικό επίπεδο, δράσεις ενημέρωσης, υποβοήθησης επιλογής των υγιεινών προϊόντων σε σχέση με των αντιγυϊνών. Βοήθεια στην οικογένεια, σε κοινωνικό επίπεδο βοήθεια στην οικογένεια, στην εργασία και σε φυσικό επίπεδο, σε φυσικό περιβάλλον, δράσεις σε χώρους όπως ευρύτερα πεζοδρόμια, χώρους άθλησης, πάρκα, παροχή υγιεινών διατροφικών συνθειών σε χώρους μαζικής που μαζεύεται πολλής κόσμος, όπως τα γήπεδα, τα σχολεία, ποδηλατόδρομοι, ποδηλατοστάσια. Δράσεις οι οποίες έχουν δοκιμαστεί στο εξωτερικό και έχουν πάει καλά. Ένας άλλος τρόπος, στο οποίο είναι βέβαια άπτεται του οικονομικού, αλλά έχει σχέση με τη δημόσια υγεία, είναι η παροχή κινήτρων να επιλέξεις τα καλύτερα προϊόντα, όπως μείωση των φόρων ή αύξηση των φόρων των ανθυγιεινών προϊόντων. Κύριε Καπάνταη, ποιο είναι το κόστος της παχυσαρκίας στη χώρα μας? Δυστυχώς, η παχυσαρκία κοστίζει πολύ στην υγεία μας και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Έτσι, λοιπόν, με στοιχεία του 2019, το κόστος της παχυσαρκίας στην Ελλάδα φτάνει τα 4,2 δισεκατομμύρια. Αν αντιληφθούμε ότι ο ένφια είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια, πληρώνουμε κάθε χρόνο 2 ένφια για να αντιμετωπίσουμε την παχυσαρκία και τις συνοδές παθήσεις που αυτή προκαλεί. Έτσι λοιπόν σκέφτεται κανείς πόσα χρήματα ξοδεύει άμεσα, δηλαδή πόσο θα είναι για κάποιο φάρμακο ή για κάποια επίσκεψη σε γιατρό ή σε διαιτολόγο. Τα 2/3 αυτού του ποσού είναι το έμεσο κόστος που είναι από τις νοσηλείες. Γιατί η παχυσαρκία δημιουργεί προβλήματα σημαντικά υγείας, όπως έμφραγμα, αγκιακό εγκεφαλικό, καρκίνους. Άρα το μεγαλύτερο έξοδο είναι για να καλυφθούν αυτές οι επιπτώσεις της. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δράσουμε και εμείς οι επιστήμονες και η πολιτεία, ώστε να μειωθεί αυτό το κόστος. Έχουμε κάποια εικόνα πώς είναι η παχύσαρκη στην Ελλάδα σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά?
Η εικόνα είναι δυσάρεστη, διότι φαίνεται από τελευταίες μελέτες ότι έχουμε ξεπεράσει το 30% των συμπολιτών μας να είναι παχύσαρκοι. Στα παιδιά πάλι το 1 τέταρτο είναι παχύσαρκα, αλλά αν βάλουμε και τα άτομα που έχουν βάρος παραπάνω του φυσιολογικού, τότε 2 στους 3 συμπολίτες μας έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό και τα 5 στα 10 παιδιά. Άρα λοιπόν συνεχώς το πρόβλημα διωγγούται και συνεπώς θα πρέπει όλοι κάτι να κάνουμε για να μην επιτρέψουμε αυτή τη διώγγωση. Τι φταίει για την ανάπτυξη της παιδικής παχυσαρκίας? Τα παιδιά εξαρτώνται κυρίως από τους γονείς, από το οικογενειακό περιβάλλον. Και όπως είδαμε ότι οι γονείς αυξάνουν το βάρος τους, έτσι αυξάνουν και τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είναι κληρονομικότητα από τους γονείς, είναι περιβάλλον οι γονείς για τα παιδιά. Το πώς μαγειρεύει η μητέρα, το πώς τρώνε, αν κάθονται στο τραπέζι, αν υπάρχει στο τραπέζι σαλάτα, αν τρώνε φρούτα, αν, όλα αυτά τα καθορίζουν οι γονείς. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης πρέπει να περάσει στους γονείς για να έχουμε αύριο υγιέστερα και χαμηλότερου βάρους παιδιά. Δηλαδή, εκτός από τα υπέρβαρα παιδιά, μπορούμε να πούμε ότι πολλά από αυτά αναπτύσσουν αυξημένη χοληστερίνη και υπέρταση. Ναι, δυστυχώς από την παιδική ηλικία, την ηλικία των 9-10 ετών, ήδη εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα που λέτε. Ήδη αυτά τα παιδιά έχουν αυξημένο ποσοστό αρτηριακής υπέρτασης. Μην περιμένει κανείς να δει 14 ή 15 αρτηριακή πίεση για να πει ότι είναι υπερτασικό. Και εκεί πάμε με τις καμπύλες που ξέρουν οι γονείς, τις καμπύλες ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, μία πίεση 11 ή 12 για ένα παιδάκι 9-10 χρονών είναι φουλ υπερτασικό. Αντίστοιχες καμπύλες έχει και για τις χοληστερίνες και για τα τριγλυκερίδια. Και εκεί είναι αυξημένα τα ποσοστά. Άρα η παχυσαρκία από πολύ νωρίς ξεκινάει να επιδρά στο καρδιαγγειακό σύστημα και χρειάζεται λίγα χρόνια, 20-30, χαριτολογώντας το λίγα, αλλά όταν ένα παιδί 10 ετών ήδη έχει δημιουργήσει τέτοιες δυσμενείς συνθήκες για την υγεία του, μετά από 30 χρόνια, όταν θα είναι 40 ετών, στο πικ της δράσεώς του και της κοινωνικής του απόδοσης, τότε θα έχει κάποιο σύμβαμα υγείας που θα το ανακόψει και η κοινωνία θα πρέπει να πληρώνει αυτή την νοσοκομιακή περίθαλψη του ατόμου. Οι παιδίατροι λοιπόν και οι παιδοενδοκρινολόγοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι βλέπουν παιδιά με αυξημένο βάρος σώματος στα ιατρία τους και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια από την αντιμετώπιση παιδιών και οικογενειών με αυξημένο βάρος σώματος. Γνωρίζετε ότι στις περισσότερες οικογένειες που έχουν ένα ή περισσότερα παιδιά με αυξημένο βάρος σώματος, το αυξημένο βάρος σώματος αποτελεί πρόβλημα και των γονέων. Επιπρόσθετο, ο παιδίατρος είναι ο πρώτος ο οποίος θα καθοδηγήσει την οικογένεια σχετικά με θέματα διατροφής και τρόπου ζωής του παιδιού. Επομένως, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι σημαντικό να εμπλακούν οι παιδίατροι και να συμπράξουν ομαλά με όλους τους άλλους συντελεστές δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ποια είναι τα μυστικά που πρέπει να εντάξουμε στη διατροφή μας για να προλάβουμε την παχυσαρκία? Τα μυστικά είναι γνωστά από αρχαιότητα των χρόνων, μέτρων άριστον. Δηλαδή να μπορούμε να κρατάμε ένα μέτρο στις διατροφικές μας συνήθειες. Είναι σημαντικό να καταναλώνουμε τροφές οι οποίες είναι βοηθητικές για την υγεία μας και για τον έλεγχο βάρους, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης. Ταυτόχρονα όμως είναι σχεδόν αδύνατο στην κοινωνία που ζούμε να στερούμαστε τα πάντα, οπότε θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ισορροπία ακόμη και όταν ξεφεύγουμε πολλές φορές. Αν μπορούμε να ζούμε, να τρεφόμαστε ισορροπημένα, να ασκούμαστε ισορροπημένα, να έχουμε έναν υγιή τρόπο ζωής, τότε αυτό αρκεί για να προλάβουμε την παχυσαρκία. Πώς μπορεί να βοηθήσει ο διαιτολόγος, διατροφολόγος στη θεραπεία της παχυσαρκίας? Ο διαιτολόγος διατροφολόγος είναι μέλος της μεγάλης ομάδας που βοηθάει στη διαχείριση της παχυσαρκίας. Είναι μέσα γιατρός, ψυχολόγος, μεγάλο υπεστηρικτικό δίκτυο. Ο διαιτολόγος ασχολείται πάρα πολύ με την διατροφική παρέμβαση. Εφόσον ένα άτομο βρίσκεται μέσα στο κομμάτι της παχυσαρκίας, βοηθάμε στον έλεγχο βάρος, το πώς θα μπορέσουμε με τη διατροφή να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και τους δείκτες υγείας, όπου μαζί
μπορεί σε συνεργασία με τον γιατρό και οποιαδήποτε συμπεριφορική ή ψυχολογική υποστήριξη, καταφέρνουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να φέρει υποστροφή σε διάφορους δείκτες υγείας οι οποίοι έχουν αρχίσει να γίνονται επικίνδυνοι, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, τα τριγλυκερίδια, η αυξημένη αρτηριακή πίεση και οτιδήποτε άλλο επικίνδυνο νόσημα μπορεί να έρχεται μαζί με την παχυσαρκία. Να πούμε ότι το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί δύο πολύ μεγάλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο, τη δράση πρόληψης κατά πολέμησης παιδικής παχυσαρκίας και την αντίστοιχη δράση για τους ενήλικες. Τα προγράμματα αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, με διαφορετικό τρόπο δομημένα, γιατί μιλάμε για διαφορετικούς πληθυσμούς. Έχουμε το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία, το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες, δωρεάν ψυχολογική στήριξη, δωρεάν διατροφικές συμβουλές από ειδικούς διατροφολόγους για όλα τα παιδιά τα οποία θα χρειαστούν αυτή την υποστήριξη στη χώρα μας και αντίστοιχες παρεμβάσεις για τους ενήλικες, τις οποίες θα ανακοινώσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα.